Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κατά το μεγαλέο σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής, της και κοιμημένης δούλης του Θεού, μακρύνης μοναχής προηγουμένης της ιεράς μονής τάφτης, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτή, παν πλημέλη με εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αμαρτιών αυτής, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθώμε. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυση σου, της και κοιμημένης δούλης σου μακρύνης μοναχής και προηγουμένης της ιεράς μονής ταύτης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι ευγενήθη,
Ανάσταση στη ζωή και η μακαρία ανάπαυσης της και τιμημένης δούλης σου, μακρύνης μοναχής και προηγουμένης της ιεράς μόνης ταύτης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματα σου, Αγίον ο χορός ευεπηγήν τη ζωή παραδείσου, ευρωκαγώ την οδόν διά της μετανοίας, το απολολός προβατών εγώ ημί, ανακάλεσέ με σωτήρ και σώσον με. Κυρίου δεηθώμε, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση και κοιμημένης δούλης σου μακρύνης μοναχής, και προηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά σου, ο πάλεμεν εκ μειώντων πλάσασμε, σου θεία τιμήσας, παρά βάση εντολής δε πάλι με επιστρέψας εις γυναίξης ελήφη, εις το καθομοίο συνεπανάγαγε το αρχαίο καλός αναμορφώσαστε. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση της και κοιμημένης δούλης σου μακρύνης μοναχής και προηγουμένης ιεράς μονής ταύτης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Εικόνη μη της αρήτου δόξη Σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων. Υκτήρισον τόσον πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σύες πραγνία και την ποθινή πατρίδα παράσκουμη παραδείσου πάλιν ποιον πολίτη με. Ανάστασης η ζωή και η ανάπαυση της εγκυμημένης δούλης σου μακρύνης μοναχής και προηγουμένης της ιεράς μονης ταύτης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, με το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματα Σου. Άπαυσον ο Θεός την δούλη Σου και κατάταξον αυτήν εν παραδείσο, όπου χωρί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εγκλάψου συνοσφωστήρες, την και κοιμημένη δούλη Σου ανάπαυσον παρορών αυτής πάντα τα εγκλήματα. Ερασμονής άρχης Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε σε το ανάρχο Πατρί και το Παναγίο και Άγιος ή ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος ή ο Σκύριο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ή λατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασον. Κύριου δεηθώμες, η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης της και κοιμημένης δούλης ο μακρύνης μοναχής, και προηγουμένης της ιεράς μονής ταύτης Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρεσαι μη η Θεός αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρία, της γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρία, δια σου ευρημέν παράδεισο, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Κυρίου δεηθώμε. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση της κεκοιμένης δούλης σου μακρύνης μοναχής και προηγουμένης της ιεράς μονής ταύτης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Κυρίου δεηθώμε. Κυρίου η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, της εκειμημένης δούλης του Θεού,
μακρύνες, προηγουμένης της Ιεράς Μονής Τάφησης. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να φέμπαμε στην το ανάρθρο του Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και στο οποίο σου πνεύματι νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, έντες των Αγίων σου κατατάξουν σκηνές το πνεύμα της εις δούλης Χριστέ. Πάντα μαθαιότητα ανθρώπινα όσα μου έχει πάθει με τα θάνατο μου παραμένει ο πλούτος που συνοδεύει το τον γαροθάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνισε. Διό Χριστό το αθάνατο βασίλει βοήσομε, την μεταστάσαν εξ ημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Όντως φοβερόταν το θανάτου μυστήριον, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφίας ο φυσικότατος δεσμός θείο βουλήματι αποτέμνεται διός εικετεύω με την μεταστάσα να βαψώ εν σκηνές των δικαίων σου ζωοδό. Προφήτου όντως εγώ είμαι γη και σφοδός και πάλιν κατέ
κατενόησα εν της μνήμασι και είδον τα οστά τα γεγυμνωμένα και είπω. Άρα τίσες την βασίλευση στρατιώτης, η πλούσιος υπένης, η δίκαιωση αμαρτωλός. Αλλά ανάπαυσον Κύριε, με τα δικαίων την δούλη σου ως φιλάνθρωπο. Αρχήμη και υπόσταση στον πλαστουργό σου γέγον εμπρόσταγμα, βοηθήσα εξ αοράτουτε και ορατής μουζών συμπήξε φύσεως. Κήθε μου το σώμα διέπλασας, δέδοκας εν η ψυχή τη θεία σου και ζώπιο εμπνεύσει. Ο Χριστέ την δούλη σου εν χώρα ζώντων, εν σκηνέσαι και αιών ανάπαυσο. Ανάπαυσον σωτήρι μόν ζωδόντα, ειν μετέστησας αδελφήν ημών εκ των προσχέρων κράζοντα δόξαση. Και οδύρωμε όταν εννοήσω τον θάνατο και είδω εν της ταφής κειμένη την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα άμορφων άμποξων μη έκουσαν είδος ο του θαύματος τι το περί μας τούτο γέγονε μυστήριο. Ως παρεθώθη με τη φθορά και συνεζεύθη με το θανάτο. Όντως Θεού προστεξίως γέγραπτε του παρέκοντος της μεταστάσει την ανάπαυση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θάνατο σου Κύριε Αθανασίας γέγονε προξενός, ημίγα ενημματικά δε τέθη, που κάνω παράδεισος είναι οπτό, διότι μεταστάσα να πάψουν ως φιλάνθρωπος. Και γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αυγή παρθένε του λόγου πύλη, του Θεού η μονήτηρη και δεύρα, ελεήθηνε εν τη βασιλεία σου. Thank you.
Ειρήνη πάση, πνεύματι σου,
Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Είπεν ο Κύριος προσελιθώντας προς Αυτόν Ιουδαίους, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντι είμαι, έχει ζωή αιώνιον. Και εις κρίσιν ου και έρχεται, αλλά μεταβεύγει εκ του θανάτου εις την ζωή. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι έρχεται ώρα και είναι στην. Ότε νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντε ζήσονται. Ως Περγάρο Πατήρ έχει ζωή νενε αυτό. Ούτως έδωκε και το Υιό ζωή έχει νενε αυτό. Και εξουσίαν έδωκεν αυτό και κρίσιν ποιήν ότι ως ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα εν οι πάντες εν της μιμής, ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται οι τα αγαθά πείσαντες εις Ανάστασιν ζωής. Είδε τα φαύλα πράξαντες εις Ανάστασιν κρίσεως. Ουδύναμε εγώ πείναπε με αυτούδεν, καθώς ακούω κρίνω και η κρίση η εμή δικαία εστίν. Ότι ου ζητώ το θέλημα το εμώ. Αλλά το θέλημα του πέμψαντος με ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως, της ψυχής της και κοιμημένης δούλης του Θεού μακρινής μοναχής και προηγουμένης της ιεράς μονής ταύτης, και υπέρ του συγχωρηθεί είναι αυτή, παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αμαρτιών αυτής, παρά Χριστό το αθανάτου βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ο Θεός ημών, ότι εσύ αγίτω σοφία δημιουργήσας τον άνθρωπον εκ του χώρος και τούτον αναμορφώσας εις είδος και κάλος και εξοραΐσας ως τίμιον και ουράνιον κτήμα της δοξολογίαν και ευπρέπειαν της εις δόξης και βασιλείας δια το κατοικώνα και καθομοίωσιν τούτων παραγωγήν. Την εντολήν δε παραβάντα του σου προστάγματος και μεταλαβώντα της εικόνος και μη φυλάξοντα και δια τούτο ή να μη το κακόν αθάνατον γέννητε φιλανθρώπος και ρεύσας την κράσιν και μίξιν κράφτην και τον άρρηκτον σου τούτον δεσμόν ως Θεός των Πατέρων ημών το σώθειο βουλήματι αποτέμνεσθε και διαλύεσθε. Ώστε την μεν ψυχήν εκεί σε χωρήν ένθα και το είναι προσελάβετο μέχρι της κοινής Αναστάσεως, το δε σώμα εις τα εξών συνετέθη αναλύεσθε. Δια τούτο δεόμεθα σου του ανάρχου Πατρός και του μονογενού σου Υιού και του Παναγίου και ομοουσίου και ζωοποιού σου Πνεύματος, ή να μη παρήδιστος ον πλάσμα καταποθύνεται η απορία, αλλά το μεν σώμα διαλυθήνε εις τα εξών συνετέθη, την δε ψυχήν καταταγήνε εν το χωρό των δικαίων. Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, νικησάτο σου το άμετρο μέλεος και η φιλανθρωπία η ανίκαστος,
και είτε υποκατάραν πατρός ή μητρός, είτε το ιδίο αναθέματι υπέπεσεν η δούλη σου αυτή, είτε την άτον ιερωμένων παρεπίκλανε και παρά αυτού δεσμον άλλη τον εδέξατο, είτε υπό αρχιερέως βαρυτά το αφορισμό περιέπεσε, και αμελία και ραθυμία χρυσαμένη, που κέτυχε συγχωρήσεως, συγχώρησον αυτή, διε μου του αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου. Και το μεν σώμα αυτής, εις τα εξών συνετέθη διάλυσον, την δε ψυχήν αυτής, εν σκηνές Αγίων κατάταξον. Ναι, Κύριε ο Θεός, ημώνω της Αγίης σου μαθητές και αποστόλης, την εξουσίαν ταύτην δούς, ώστε των αμαρτημάτων διδώνε την άφεσιν και υπόν, όσα αντίσιτε και λύσιτε οι ναός συνδεδεμένα και λερημένα, δι' αυτόν δε και εις ημάς, ή και αναξίους, ως αυτός την τηλικάφτην δωρεάν φιλανθρώπος διαβιβάσας, λύσον την κοιμηθήσαν δούλην σου μακρίναν μοναχήν και προηγουμένην της ιεράς και σεβασμίας μονής ταύτης του ψυχικού και σωματικού αμαρτήματος και έστω συγκεχωρημένη και εν τον είναι αιώνη και εν το μέλλοντι. Πρεσβείες της Πανακράντου και Αϊπαρθένου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ω και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ των Πατριαρχών, του Αγίου Τετραημέρου Φίλου αυτού Λαζάρου και την ψυχή της εξημών μεταστάσης αδελφής μακρίνης μοναχής και προηγουμένης της ιεράς και σεβασμίας μονής ταύτης, εν σκηνές δικαίων τάξε, αμήν. Εν κόλπης Αβραάμ αναπάσε, αμήν. Και μετά Αγίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Καθώς προπέμπομαι στην αιωνιότητα, μια εκλεκτή μοναχή της ιεράς και σεβασμίας αυτής μονής της Παναγίας της Ελεούσης, η οποία προηγουμένη εχρημάτισε αυτής της μονής, καθώς προπέμπομαι λέγω στην αιωνιότητα ένα εκλεκτό μέλος της μοναχικής πολιτείας γενικώς, αλλά και της Αποστολικής και Ιεράς Μητροπόλεως μας, λόγων παρηγορίας μεν, αλλά και διδακτικών πρέπει να εκφράσουμε επί τη εξόδο της αδελφής μας μακρίνης μοναχής και προηγουμένης. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να παραστήσει κανείς καλύτερα τη ζωή της, παραλέγοντας μια ιστορία. Προσέξτε αδελφοί μου αυτή την ιστορία. Είναι πολύ διδακτική και είναι αληθινή πέρα για πέρα και πραγματική. Θα καταλάβετε το γιατί. Σε ένα μικρό χωριό της Ηλίας, πριν από 90 χρόνια, γεννήθηκε κοντά στα άλλα παιδιά και ένα ακόμα. Οι ευσεβείς γονείς, ο πατέρας και η μητέρα, με τα παιδιά τους τα πολλά υπερπολίτεχνη τότε, χωρίς να έχουν πολλά εφόδια στη ζωή, βλέπετε, αλλάξαν τα πράγματα τώρα, έχουμε πολλά εφόδια, έστω και αν δεν έχουμε τα απαραίτητα, δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε παραπάνω από ένα ή δύο παιδιά, τότε 10 παιδιά αυτοί οι άνθρωποι τα μεγάλωναν, αλλά τους έδιναν κοντά σε αυτά τα ελάχιστα υλικά αγαθά που είχαν, τα άλλα που είναι απαραίτητα για να μεγαλώσουν τα παιδιά σωστά και να γίνουν άνθρωποι του Θεού, όχι απλώς καλοί άνθρωποι, αλλά έτσι πίστευαν εκείνοι οι γονείς και άλλοι που τους έμοιαζαν
και που τους μοιάζουν, αλλά και που θα τους μοιάσουν και στη συνέχεια, να γίνουν τα παιδιά τους Άγιοι άνθρωποι. Τι τους διάβαζαν λοιπόν κοντά στα μαθήματα, πόσα μάθαιναν τότε στα σχολιά της εποχής εκείνης? Ήξεραν οι άνθρωποι αυτοί, οι ολιγογράμματοι και ταπεινοί, με τι έπρεπε να μεγαλώσουν τα παιδιά τους? Έτσι λοιπόν είχαν τα κατάλληλα βιβλία. Δεν ήταν περιοδικά όπως σήμερα, δεν ήταν εγκυκλοπαίδειες όπως σήμερα, αλλά ήταν τα βιβλία του Θεού, ήταν η Αγία Γραφή, ήταν το γεροντικό, ο ευεργετινός. Ξέρετε τι είναι αυτά? Οι γονείς σήμερα ελάχιστοι. Αν εντρυφήσουμε στην ζωή αυτών των ανθρώπων περί των οποίων ομιλώ, θα διαπιστώσουμε ότι γνώριζαν χωρίς να ξέρουν πολλά γράμματα και να έχουν πανεπιστημιακές γνώσεις, ότι η καλύτερη εγκυκλοπαίδεια για να μαθαίνουμε τα παιδιά μας το δρόμο, τον ίσο και το σωστό είναι η βία των Αγίων. Έτσι μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Η μια τους κόρη, όταν έφτασε σε ηλικία 16 ετών, είδε εκεί στο χωριό τους μια καλογριά να πλανάται. Ήταν από εκείνες τις φτωχές καλόγριες που γύρναγαν, θα θυμάστε κι εσείς παλιά στα χωριά, για να μαζέψουν λίγο σιτάρι, λίγο αλεύρι, λίγο λάδι. Γιατί ήταν φτωχές και φτιάχναν τα μοναστήρια λιθάρι με λιθάρι. Δεν είχαν χρήματα τότε, αλλά πότιζαν αυτά τα λιθάρια με τον υδρότα τους και με το αίμα τους. Ήτανε τα ρούχα της θαρμένα, λερωμένα, σκονισμένα, τα παπούτσα της σκισμένα. Αλλά είχε ένα φωτεινό πρόσωπο. Αυτή η παιδούλα των 16 ετών δεν στάθηκε στα σκισμένα ρούχα, στα σκονισμένα, αλλά στο πρόσωπο. Αυτή η καλογριά μοιάζει με άγγελο, είπε. Θα γίνω σαν κι αυτή. Μα τι λες, παιδί μου? Θα φορέσεις τέτοια ρούχα σαν κι αυτή, θα της είπαν οι δικοί της. Θα γυρνάς να ζητιανεύεις για να φτιάξεις κι εσύ ένα μοναστήρι? Όχι, θα γίνω σαν κι αυτή. Και έφυγε από το σπίτι και πήγε 16 χρονών αυτό το κοριτσάκι στο μοναστήρι, στο φραγκοπίδημα, εκεί στην Ηλία. Ποιος θα περίμενε ένα μικρό παιδί ότι θα έχει τέτοιο ζήλο και ζέση ψυχής? Και πώς να μην είχε? Μα δεν είχε ακούσει τίποτε άλλο βίους Αγίων, το Ευαγγέλιο, λιβάνι να καίει στο σπίτι, κερί, προσευχές, νηστείες, εκκλησιασμό, μυστηριακή συνελόντυπη ζωή. Έτσι λοιπόν στάθηκε, λένε πολλοί μοναχοί σήμερα, δεν έχω στήριγμα. Ποιος θα με στηρίξει? Ο Θεός, οι κλήσεις του Θεού, το κάλεσμα του Θεού. Όλα τα άλλα είναι λίγα μπροστά στο κάλεσμα του Θεού. Η όρεξη λείπει, η ζέση λείπει, η φλόγα της καρδιάς λείπει. Στην καρδιά αυτής της παιδούλας ήταν η φλόγα για την αγάπη του Θεού και έκανε υπακοή. Βρήκε άλλη μάνα στο μοναστήρι, βρήκε άλλα αδέρφια, όχι ότι δεν αγάπαγε τα άλλα, γιατί λένε πολλοί, οι μοναχοί είναι ριψάσπιδες της ζωής, δεν αγαπάνε ούτε τον πατέρα τους, ούτε τη μάνα τους, ούτε τα αδέρφια τους, ούτε τον κόσμο. Είναι οι άνθρωποι οι απομονωμένοι από τον κόσμο, και όμως οι μοναχοί είναι οι πιο κοινωνικοί άνθρωποι. Ποιος αγαπάει, αδελφοί μου, τον Θεό και τον άνθρωπο περισσότερο από έναν μοναχό και μια μοναχή? Γιατί ο μοναχός μέσα στο κελί του προσεύχεται με την σταυρική έννοια του όρου προσευχή και αγάπη. Προσεύχεται προς τον Θεόν, αγαπάει τον Θεόν, αλλά προσεύχεται και για τον συνάνθρωπό του. Μέσα από το κομποσκήνι του μοναχού και της μοναχής
Περνάει ο κόσμος όλος, ο πατέρας, η μάνα, ο αδελφός, η αδελφή, ο συγγενής, ο φίλος, ο συγχωριανός, ο συμπολίτης, ο κόσμος όλος, ο όποιος άνθρωπος. Να γιατί είναι ο πιο κοινωνικός άνθρωπος ο μοναχός. Κρίστηκε στα τείχη του μοναστηριού, έγινε μοναχή, φόρεσε αυτά τα πεπαλαιωμένα ράσα που φορούσε εκείνη η καλόγρια, έγινε σαν και εκείνη, γιατί τότε στο μοναστήρι αυτό αγωνίζονταν για να φτιάξουν λιθάρι-λιθάρι το μοναστήρι και ζητιάνευαν οι καλόγριες όπως έπραταν και σ' άλλα μοναστήρια. Πέρασαν τα χρόνια, μέχρι το 1981, από 16 χρονών φτάνει στο 1981 και έρχεται εδώ αυτό το κοριτσάκι που έφυγε 16 χρονών, εδώ στην Παναγιά στην Ελεούσα, με την ίδια φλόγα ψυχής, με άλλες δύο νέες μοναχές, δόκιμες τότε, που έγιναν με τα ταύτα μοναχές σε αυτό το μοναστήρι. Δεν βρήκαν και εδώ τίποτα. Εκείνα που βλέπετε απέναντι, κάποια κτίρια και εκείνα σε κακή κατάσταση. Και τότε άρχισε ο αγώνας που είπα προηγουμένως. Και με ζητιανιά, με την καλή έννοια της λέξεως, με την ταπείνωση δηλαδή και την αγάπη για το Θεό και τον άνθρωπο, να γίνει αυτό το μοναστήρι που είναι προπύργιον της πίστεως και της ελληνορθοδοξίας. Τότε είπαν σε αυτό το κορίτσι οι γονείς της, να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια, πώς θα ζήσεις μόνη σου. Αλλά για τον άνθρωπο που ποθεί το Θεό, ο γάμος είναι ουράνιος, είναι πνευματικός. Και κανείς ίσως όταν φεύγει ένας μοναχός ή μια μοναχή για το μοναστήρι, ένας νέος να γίνει μοναχός, για να το πω καλύτερα, δεν μπορεί να υπολογίσει τη χάρη του Θεού. Την άλλη χρονιά, 1982, αυτή η κοπέλα που ξεκίνησε τόσο μικρή γίνεται ηγουμένη σε αυτό το μοναστήρι και γύρω της μαζεύονται πολλές θυγατέρες για να επαληθευτεί ο λόγος της Αγίας μας Εκκλησίας. Πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης των άνδρα. Πολύτεκνη κατέστη, αλλά και καλύτεκνη και εύκαρπη, διότι έδωσε καρπούς πνευματικούς ευκλεείς. Ποιος δεν αγάπησε τη γερόντισσα Μακρίνα, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το μοναστήρι, σε αυτή τη Μητρόπολη. Και είχε αρετές πολλές, όπως μια μάνα μέσα στο σπίτι πρέπει να κοσμείται από πολλές αρετές για να κρατήσει το σπίτι της, έτσι και η πνευματική μάνα, γιατί αυτό είναι ηγουμένη, πρέπει να κοσμείται από πολλές αρετές για να κρατήσει αυτό το σπίτι που λέγεται κοινόβιον, που λέγεται μοναστήρι. Πρέπει να έχει ταπείνωση, να είναι η τελευταία όλων η ηγουμένη μέσα στο μοναστήρι, να καταπίνει τα πάντα, να έχει αυτιά και να μην ακούει, να έχει μάτια και να μην βλέπει, να έχει στόμα και να μην λαγεί. Όχι γιατί δεν βλέπει, όχι γιατί δεν ακούει, όχι γιατί δεν ξέρει να μιλήσει, αλλά γιατί πρέπει να διαφυλάξει την ενότητα. Πρέπει να έχει υπομονή. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται τίποτα. Χρόνος σπανίζεται θάλασσα, διαβάζομαι κάπου. Με την υπομονή έρχεται ο άνθρωπος να ανέβει σε ύψη πνευματικά και να ωφελήσει και τους άλλους. Με την προσευχή, με την νύψη, με την πνευματική ζωή γενικά και με την αγάπη η οποία σκεπάζει όλα τα παιδιά. Ό,τι κι αν κάνει κάποιο παιδί μέσα από το σπίτι, η μάνα ποτέ δεν θα το αφήσει ακάλυπτο.
Έτσι λοιπόν και η ηγουμένη μέσα στο μοναστήρι αγκάλιαζε ώρες τις πνευματικές της θυγατέρες. Γιατί όπως και να το κάνουμε αδελφοί μου, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ελαττώματα. Δεν είμαστε άγγελοι. Αν ήμασταν άγγελοι δεν θα χρειαζόταν η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν ανεδείχθη η μητέρα πολλών τέκνων και εδώ στο μοναστήρι και ειδού. Στέκονται γύρω από το σκήνομά της οι θυγατέρες της, ως νεόφυτα ελαιών, ως λέγει και πάλι η Αγία Γραφή. Ενθυμούμε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από παλαιότερα, όταν η ελαχιστότητά μου υπηρετούσε ως ηγούμενος σε ένα μοναστήρι της Αρκαδίας, τον Άγιο Νικόλαο Βαρσών. Είχαμε ένα γέροντα μοναχό, τον πατέρα Ιωσήφ. Είχε φτάσει σε ηλικία μεγάλη, 90 ετών, και ασθένησε. Και τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Καθίσαμε γύρω του όλοι οι μοναχοί, μέρα νύχτα. Ένας ένα διπλανό κρεβάτι που είχε πολλά παιδιά. Και τον είχαν σχεδόν ξεχάσει και δεν πήγαιναν να τον δουν, έλεγαν στις νοσοκόμες, τι θέλει ο πατέρας μας, ό,τι θέλει να του δώσετε και εμείς εδώ είμαστε, έλεγε αυτός ο γέρος. Καλόγερος δεν γινόμουν, πάτερ. Γιατί, παππούλη, του έλεγα. Γιατί ο πατήρ Ιωσήφ δεν είχε οικογένεια και εσείς είσαστε 10-15 άνθρωποι πάνω από το κεφάλι του και εγώ κανέναν δεν έχω. Βλέπετε ότι ο Θεός απαράκλητο μοναχό δεν αφήνει κανένα. Κανέναν δεν αφήνει καλόγερο απαρηγόρητο και καμιά καλογριά. Τον τελευταίο καλόγερο και την τελευταία καλογριά. Αν μπορούσαμε να πούμε αυτή τη λέξη και αυτή τη φράση, ο Θεός θα τον οικονομήσει. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να εγκαταλείπει τα πάντα για το Θεό και ο Θεός να τον εγκαταλείπει. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να εκφράσω εκ βάθους ψυχής και καρδίας τις ολόθυμες ευχαριστίες και τον μεγάλο έπαινο προσωπικά, αλλά και τον Θεοφιλέστατο θα έλεγα εκφράζω και όλους τους πατέρας και το πλήρωμα όλης της τοπικής μας εκκλησίας προς την διάδοχο της μακαριστής ηγουμένης, την σημερινή ηγουμένη γερόντισσα Μακαρία και τις αδερφές της Μονής, διότι κατά τα έτη της δυσκολίας της μακαριστής γερόντισσας, διότι επί πολλά έτη νοσηλεύτηκε στου πόνου το κρεβάτι χωρίς να μπορεί να μιλήσει, να επικοινωνήσει, να κινηθεί. Στάθηκαν σαν πραγματικές τις θυγατέρες και είναι πραγματικές τις θυγατέρες. Εξεπλάγει μεν όλοι από την αγάπη, από τη σύμπνοια, από την προστασία των πνευματικών θυγατέρων προς την πνευματική τους μητέρα, από το δέος που ένιωθαν, από τον πόνο γιατί έπασχε η μητέρα τους, αλλά και από την αγωνία που είχαν μήπως πάθει τίποτε. Μέχρι προλίγων ημερών, όταν φύγαμε για τα Ιεροσόλυμα, η γερόντισσα Μακαρία έλεγε «Μη φύγετε, κι αν φύγετε ελάτε γρήγορα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη γερόντισσά μας». Τόσο πολύ την αγάπησαν και γι' αυτό και εκείνη χαίρεται και αγάλεται τώρα και εφραίνεται και θα προσεύχεται συνέχεια στο Θεό για την αδελφότητα την οποία κατέλειπε. Έτσι κάπως, μετά από τόσα χρόνια, τελειώνει αυτή η ιστορία που άρχισα προηγουμένως να σας λέγω, που ξεκίνησε πριν 90 χρόνια σε ένα μικρό χωριό της Ηλίας, όπου γεννήθηκε αυτό το μικρό τότε και φτωχό κοριτσάκι, που σε ηλικία 16 ετών αφιερώθηκε στο Θεό και που έζησε με ζωή ενάρετη, όπως υπαγορεύει η ζωή της μοναχικής πολιτείας, την οποία ο Μέγας Βασίλειος ονομάζει πολιτεία βίου τελεοτάτη. Και νυν εφέστηκε καιρός της εξόδου της μακαριστής αδελφής μας μακρίνης εκ του κόσμου τούτου, αλλά και εκ του καθολικού της ιεράς και σεβασμίας αυτής μονής, την οποία ευόρκως
και θεαρέστος υπηρέτησε κατά τας μοναχικάς υποσχέσεις, τας οποίας έδωκεν ενώπιον του κύραντος αυτήν επισκόπου ή ιερέως της εποχής εκείνης. Αδελφοί μου, ας προσευχηθούμε, Κύριος ο Θεός, να αναπαύει την ψυχή της μακαριστής αδελφής μας, μακρίνης μοναχής και προηγουμένης της ιεράς και σεβασμίας μονής ταύτης, και να καλυτώνει την γερόντισσα, την καινούργια ηγουμένη Μακαρία και τις αδερφές, να τις οδηγεί εις την θεοσέβειαν ημέραν καθημέραν περισσότερον και εις τον αγιασμόν και την σωτηρίαν, αφού αυτός είναι ο προορισμός κάθε ανθρώπου, ιδιαιτέρως δε των μοναχών, οι οποίοι ακολούθησαν αυτόν τον ανάντη, τον δύσκολο μα τόσο ωραίο και άγιο δρόμο. Ο Θεός αναπαύσισε, αείμνηστη και αείδημη γερόντισσα Μακρίνα, σε ευχαριστούμε για ό,τι έκαμε στην τοπική μας εκκλησία και σε ευγνωμονούμε γιατί προσέφερες τα μέγιστα στην ιερά αυτή μονή, αλλά και στην τοπική μας κοινωνία. Ο Θεός αναπαύσισε, ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται. Αμήν. Αμήν. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστος και αείμνηστος αδελφοί ημών.
Ότι σου αστείνει η βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και σε αιώνα των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίωτε τελειωμένο Χριστούς σώτε ανάπαυσο στην κατάπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσω και την ψυχή τη δούλη σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Υιό Θεός ημών ο κατά βάσης άδει, ένας ο δυναλίσας των πεπαιδημένων. Αυτός και την ψυχή της δούλης σου ζώτε ανάπαξω. Ενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άκραντος Παρθένο, η Θεώνα φράστος κύσασα, πρέδευε υπέρ τους ορεθήνε και λεϊθήνε την ψυχή της δούλης σου. Σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως της ψυχής της και κοιμημένης δούλης του Θεού μακρύνης μοναχής προηγουμένης της ιεράς μονής ταύτης
και υπέρ του συγχωρεθήν εαυτή πάμπλημένου αεκούσιονται και ακούσιον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφες των αυτής αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών εν της όμεθα, Κυρίου δε ηθόμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάει σε αρχός σου τον διάβολο καταπατήσεις, τότε θα τον καταργήσεις και σβήνει τον κόσμο του δωρισάνος αυτός, την ανάπαυσον την ψυχή της και κοιμμένης δούλης και αδελφής ημών, μακρύνης μοναχής και προηγουμένης της ιεράς μονής τάφης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα, απέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός, πάνω μάρτι με το παραυτής πραχθένε λόγο έργο διενείος, αγαθός φιλάνθρωπος Θεός εμπόρησον, ότι ουκ εστιν άνθρωπος ως ζήστε κι ουκ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη και ο νόμος σου αλήθεια. Κύριε Δεϊθόμε, φωτισή Ανάσταση στη ζωή και η μακρύ ανάπαυση της ετοιμημένης δούλης σου, μακρύνης μοναχής και προηγουμένης της ιεράς μονής τάφης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε, ευλόγησον. Το και νεκρόν και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσαι εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ των Πατριαρχών, του Αγίου του Τριημέρου Φίλου αυτού Λαζάρου και την ψυχή της εξημών μεταστάσεις αδελφής μακρύνης μοναχής και καθήκης και προηγουμένης, της ιεράς μονής ταύτης εν σκηνές δικαίων τάξεων, αμήν. Εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσου, αμήν. Και μετά Αγίων συναρρυθμίσαι ημάς, ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία σου η μνήμη αξιότητα. Thank you.
Αυτά τα πάντα. 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 Αυτά τ